Κύριε Υπουργέ, στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για τη διενέργεια και χρηματοδότηση προσεισμικών ελέγχων σε δημόσια κτίρια, ο Δήμος Βύρωνα προέβησε πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο 42 δημόσιων κτιρίων, ανάμεσά τους και 17 σχολικών κτιρίων. Η από 12 Δευτέρου 2022 βαθμονόμηση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κατέταξε το πρώτο και έκτο δημοτικά σχολεία Βύρωνα στην κατηγορία Α, πρώτη προτεραιότητα. Ειδικά για το πρώτο δημοτικό σχολείο, επισημαίνεται στις καταγραφές του κλιμακίου που εκτέλεσε το πρωτοβάθμιο έλεγχο η ύπαρξη σεισμογενούς δρογμής στην οροφή του δεύτερου ορόφου, η οποία απαιτεί άμεσα επισκευή με δομικά μέσα. Τα αποτελέσματα που εστάλησαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, μαζί με αίτημα χρηματοδότησης για την εκπώνηση δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου στο πρώτο και έκτο δημοτικά σχολεία Βύρωνα ύψους 5.300 ευρώ περίπου. Το αίτημα εγκρίθηκε με την υπαριθμό 59/19/23 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εσάς. Για ένα τέτοιο ποσό, και ενώ η κατάσταση ήταν κατεπίγουσα για τους πλέον των 800 μαθητών και εκπαιδευτικών, τόσο ο Δήμος Βύρωνα όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών άφησαν να περάσουν 14 μήνες χωρίς να γίνει τίποτα. Ήδη με προηγούμενη ερώτηση, 24 Τρίτου, σας θέταμε το συνολικό πρόβλημα στο σχολικό δίκτυο του Δήμου Βύρωνα, καθώς είχε προηγηθεί εκτενής πτώση οβάδων στο πρώτο γυμνάσιο και πρώτο λύκειο, που τρεις εβδομάδες τώρα παραμένουν κλειστά. Είναι τουλάχιστον προκλητικό ότι κάποια από αυτά τα σχολεία είχαν αναβαθμιστεί ενεργειακά, χωρίς να ελέγχονται ως προς τις βλάβες που έφεραν, με αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, οι θερμοπροσώψεις να έχουν καλύψει τις κρίσιμες επιφάνειες που απαιτηρούν το αντικείμενο του πρωτοβάθμιου εποπτικού ελέγχου. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι η πρώτη σε σεισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκτη στον κόσμο, δεν υπάρχει θεσπισμένη υποχρεωτικότητα των προσεισμικών ελέγχων. Είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τουλάχιστον 4 σχολεία στο Δήμο Βύρωνα. Αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς εκατοντάδων παιδιών. Δεν έχει εξασφαλιστεί, κύριε Υπουργέ, η απρόσκοπτη και με ασφάλεια λειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάμε τι μέτρα προτίθεται να πάρετε για να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του πρώτου και έκτου δημοτικών σχολείων Βύρωνα, καθώς και του πρώτου γυμνασίου και πρώτου λυκείου Βύρωνα, με έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατεπίγουσα εκπόνηση μελέτης και πραγματοποίηση εργασιών μέσα στις εορτές του Πάσχα, κατά τις οποίες τα σχολεία είναι κλειστά, ώστε να παραδοθούν και να λειτουργήσουν με ασφάλεια από 24/7 του 2023. Επίσης, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν ώρες μαθημάτων, θα χορηγηθούν άδειες ειδικές στους εργαζόμενους γονείς με πλήρες αποδοχές και ασφάλιση, καθώς και χορήγηση έκτου επιδόματος από το Υπουργείο Οικονομικών για αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες γονείς για τις ημέρες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά για τις απαραίτητες εργασίες. Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα θα θέλω να ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσόνη. Και πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα εδώ παρακολουθούν τη συζήτησή μας και εκπρόσωποι γονέων από τα σχολεία που συζητάμε του Βύρωνα. Μάλιστα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Και θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Στυλιανός Πέτσας. Κύριε Πέτσα, καλημέρα σας. 3 λεπτάκια για την πρωτολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Κατσότη για την ερώτηση. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της σχολικής στέγης και όλοι μας επιθυμούμε συνθήκες τέτοιες που να επιτρέπουν φυσικά την ασφάλεια για τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Νομίζω ότι όλοι είμαστε συμφωνεί σε αυτό. Επίσης, προς αποφυγή παρεμηνιών και παρεξηγήσεων, θέλω να διευκρινίσω για μία ακόμη φορά ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 1894 του 1990, σε συνδυασμό με τον νόμο 3463 του 2006 και όπως όλοι ξέρουμε, το Σύνταγμά μας προβλέπει τεκμήριο υπέρ της αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης. Επομένως, η κύρια αρμοδιότητα είναι στην αυτοδιοίκηση. Εμείς ερχόμαστε επικουρικά να τη συνδράμουμε το έργο της, ιδίως όταν αντιμετωπίζει προβλήματα έκτακτα για την σχολική στέγη. Και πράγματι, όπως ορθώς αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Βουλευτή, στο πλαίσιο του προσεισμικού ελέγχου, μιας διαδικασίας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε χρηματοδοτήσει και για πρωτοβάθμιο και για δευτεροβάθμιο έλεγχο.
τον Δήμο Βύρωνα, αρχικά με το ποσό των 34.390,28 ευρώ και μετά για τον δεύτερο βάθμιο έλεγχο που έκρινε ο ΑΣΠ ότι έπρεπε να γίνει στο πρώτο και στο έκτο δημοτικό σχολείο του Βύρωνα με το ποσό των 5.390,28 ευρώ. Επίσης, εμείς κάθε χρόνο μέσω της διαδικασίας χρηματοδότησης του Δήμου από τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους έχουμε διαθέσει 379.260 ευρώ για την κάλυψη ταπαρών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του εν λόγω Δήμου. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων έχει κατανεμηθεί στο Δήμο το 2022 ποσό 115.300 ευρώ, ανάλογα ποσά, διατίθεται φυσικά και στις δύο περιπτώσεις και για το 2023. Τέταρτον, επίσης, από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, ο Δήμος έχει χρηματοδοτηθεί με ποσό 732.920 ευρώ σε σχετικές με την παιδεία προσκλήσεις. Άρα, έχουμε συνδράμει τον συγκεκριμένο Δήμο με πολλαπλές χρηματοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε για τις ανάγκες που έχει. Ειδικότερα για το πρώτο και έκτο δημοτικό σχολείο, μετά τις παρεμβάσεις που κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από το Δήμο και θα καταθέσω σχετικά στα πρακτικά την απάντηση που μας έχει δώσει, κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν επισκευές ύψους προϋπολογισμού 115.320 ευρώ και με την υπαρίθμα 90 από 3 Τετάρτου 2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών όπως σωστά ανέφερε και ο κ. Κατσιώτης. Επομένως, παρακολουθούμε αυτή τη διενέργεια των εργασιών προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η επισκευή στο ύψος αυτού του προϋπολογισμού και αναμένουμε τις εξελίξεις και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να τοποθετηθώ για το ευρύτερο θέμα που θέτει ο κ. Κατσιώτης, γενικά για τον προσεισμικό έλεγχο και τις ενέργειες που κάνει η πολιτεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτσα. Ορίστε, κύριε Κατσιώτη, τρία λεπτά και για εσάς. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι πάρα πολλοί δήμοι, ενώσεις γονέων, σας έχουν καταθέσει υπομνήματα, ερωτήματα για την κατάσταση των σχολείων τους. Η Ένωση Γονέων το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων και έχει καταγράψει σε όλους τους δήμους τις ελλείψεις αλλά και την επικίνδυνη κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι το σύγχρονο και ασφαλές σχολείο είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό για όλη την κοινωνία μας, για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τα παιδιά. Η ανησυχία είναι μεγάλη. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την ασφάλεια των παιδιών, ούτε εκείνο το περιβάλλον, τις υποδομές που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία μάθησης. Δεν μπορεί να τις αγνοούμε. Δεν είμαστε στην εποχή του κρυφού σχολείου. Ούτε ένα κτίριο είναι αρκετό για τα παιδιά μας χωρίς αυτό να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα να γίνουν έλεγχοι και παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια. Η ευθύνη δεν μπορεί να διαχέεται. Είπατε προηγουμένως ότι είναι αρμοδία των Δήμων. Το είναι γνωστό αυτό. Όμως αυτό αποδεικνύεται ότι είναι, να το πούμε, λάθος. Γιατί τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, σε όλους τους δήμους, αποδεικνύει ότι η κατάργηση της ΚΤΥΠ, του παλιού ΟΣΚ, το κεντρικό σχέδιο που πρέπει να υπάρχει για να γίνουν νέα σχολεία, να συντηρηθούν τα παλιά. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι αυτό ήταν σε βάρος των σχολικών κτηρίων, σε βάρος των παιδιών και των γονιών και επικίνδυνη, να το πω έτσι, κατάσταση σε περίπτωση σεισμού να θρηνήσουμε ακόμα και θύματα. Γιατί ο προσεισμικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Μεγάλο ποσοστό των κτηρίων είναι ανέλεγκτα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη απέναντι στο λαό να λέει «Ο Δήμος θέλει». Ο Δήμος αποδεικνύεται ότι έχει σήμερα μεγάλες ευθύνες. Δεν λέμε ότι δεν έχει ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες έχει ο Δήμος για την κατάσταση που υπάρχει στο Βύρωνα, για παράδειγμα. Αλλά όμως δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια, η κυβέρνηση να κλείνει τα μάτια σε αυτή την εξέλιξη που υπάρχει στο Δήμο. Ήξερα εγώ στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου, που σας καταθέσαμε και παρόμοια ερώτηση για την κατάσταση στο ειδικό σχολείο, που πέσανε τα ταβάνια
και παραλίγο να είναι από κάτω τα παιδιά αυτά με ειδικές ανάγκες και να σκοτωθούν. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να μην έχουμε ευθύνη για όλα αυτά, να μην υπάρχει ευθύνη στην κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει σε βάθος ο έλεγχος και λέμε ότι είμαστε στο 2023 και δεν μπορεί να υπάρχει συμβιβασμός κανένας με τέτοια σχολεία επικίνδυνα και η χρόνια υποχρηματοδότηση, κύριε Υπουργέ, η σχεδόν ανύπαρκτη ουσιαστική συντήρηση των σχολικών μονάδων έχει φέρει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με αυτές τις καταστάσεις, όπου προάβλια πλημμυρίζουν, τα βάνια πέφτουν, πτώσεις οβάδων όπως εδώ στα σχολεία του Βύρωνα. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με αυτές τις καταστάσεις. Και πιστεύω ότι στα ερωτήματα που κάναμε, τι άμεσα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εδώ οι εργασίες στα σχολεία του Βύρωνα, τώρα την περίοδο των διακοπών, είπατε ότι κρίνεται ένα κονδύλι εδώ για να προχωρήσουν οι εργασίες, αλλά και βέβαια πρέπει να διευκολυνθούν και οι γονείς. Αν εδώ υπάρχουν ημέρες εργασίας που είναι εργάσιμες, πώς θα γίνει με τους γονείς? Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα από την κυβέρνηση για άδειες αυτούς τους γονείς, ή αν είναι αυταπασχολούμενοι που θα κλείσουν τα μαγαζιά τους? Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Λέω, πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, νομίζω ότι πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση και να πάρει αποφάσεις τέτοιες, έτσι ώστε να λυθούν τα ζητήματα των κτηρίων στον Βύρωνα, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν.